Πάντως, η τοποθέτηση σε μένα καθόλου κλασική δεν μου. Όχι, όχι, έχουμε δουλέψει. Από τεχνική άποψη. Δεν μου φάνηκε. Δεν αισθάνθηκα καθόλου το τεχνικό κομμάτι της κλασικής τραγουδίστριας που είναι καλό για μένα αυτή τη στιγμή, γιατί μας τραγουδάει ένα πολύ μοντέρνο τραγούδι. Άρα το ότι μπορείς και αλλάζεις τη φωνή σου ή μάλλον την προσαρμόζεις αυτό το είδος που θες να υπηρετήσεις, είναι τεράστιο ταλέντο. Είναι εκπληκτικό αυτό που μας έκανε σήμερα. Και μας έδειξες με την έκταση και τη δύναμη μιας κλασικής τραγουδίστριας, αλλά προσαρμοσμένος σε μια pop εκτέλεση, μια pop τραγουδίστρια, που ήταν εκπληκτικό, πραγματικά. Νομίζω είναι από τις καλύτερες εμφανίσεις που έχουμε δει φέτος, μη σου πω, ίσως και η καλύτερη. Έτσι εγώ. Πολύ καλά λόγια το εκλαμβάνω. Συγγνώμη, Έλληνα, που πετάγομαι και μιλάω για την ομάδα σου. Πολύ για την Κική και για όλα τα παιδιά να παίρνουν τα καλύτερα λόγια. Ήσουνα, το θέμα είναι ότι όλα τα παιδιά, όλοι οι διαγωνιζόμενοι, έχουν πολλά εφόδια πλέον στη βαλίτσα τους, τα οποία τεχνικά τα χρησιμοποιούν εκεί που πρέπει. Εγώ αυτό εισπράττω τουλάχιστον σαν ακροατής. Έχουν πρίκα και κλασική και pop και λαϊκή και ξέρουν πότε να τα χρησιμοποιήσουν. Και εκεί που τραγουδάς, ξέρεις, επειδή λέει είσαι επαγγελματίας που εμφανίζεσαι κάπου τώρα. Σε διάφορους χώρους, βόρεια κυρίως, ναι, βόρεια, από εκεί που είμαι. Πόσο βόρεια δηλαδή? Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, από τη Θεσσαλονίκη. Και πιο βόρεια τη Θεσσαλονίκη, σε παρακαλώ. Και προς Κομωτινή και προς την Αλεξανδρούπολη, ναι. Εύη, εσύ πού τραγουδάς? Εγώ λίγο πιο νότια. Πελοπόννησο. Βόρεια και νότια. Ναύπακτο, Εύη εκεί. Μπράβο, μπράβο. Για γιορτή των Ζεμπέγκτων κατεβαίνουμε νότια. Έτσι, για κλασική τοποθέτηση πάμε λίγο πιο βόρεια. Λοιπόν, να δούμε τι έχει ψηφίσει ο κόσμος. Πάμε να δούμε την απόφαση του. Δέκατα εκατό για την Εύη. 10 και για την Κική Τσαλίκη. 20 για την Εύη. 20 και για την Κική. 25% για την Εύη Κουλκουβίνη. 25% και για την Κική Τσαλίκη. Είμαστε στο 50% της ψηφοφορίας. 30 για την Εύη. 30 και για την Κική.